Θέμα μηνών θεωρείται η κατάργηση των θεωρήσεων διαβατηρίων για Κύπριου πολίτε που ταξιδεύουν στι ΗΠΑ. Το θέμα συζητήθηκε κατά την σημερινή συνάντηση που είχαν οι Υπουργοί Εξωτερικών, Εσωτερικών και Δικαιοσύνη με τον Αμερικανό Υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για προξενικέ υποθέσει Καρ στην Λευκοσία. Αποφασιστήκε η άμεση σύσταση ομάδα εργασία αποτελούμενη από αρμόδιου υπηρεσιακού παράγοντε, αμφωτέρων των κυβερνήσεων, για επιτάχυνση των προσπαθειών με στόχο την τελεσφόρηση τη εν λόγω διαδικασία το συντομότερο δυνατόν. Το θέμα συζητήθηκε εκτενώ και το 2018 και το 2019 στι συναντήσει των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών και απομένει η διευθέτηση τεχνικών ζητημάτων και λεπτομεριών για την συμπερίληψη τη Κύπρου στον κατάλογο των χωρών που οι υπηκοοί του δεν χρειάζονται θεώρηση για είσοδο στι ΗΠΑ κατάργηση τη βίζα όσοι επιθυμούν να ταξιδέψουν στι ΗΠΑ για λόγου αναψυχή ή για λόγου εργασία θα συμπληρώνουν διαδικτυακά μία αίτηση και θα παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά την άδεια ταξιδίου που θα ισχύει για περίοδο δύο ετών. Δεν θα χρειάζεται δηλαδή να συμπληρώνουν την ειδική αίτηση για έκδοση βίζα, ούτε θα απαιτείται η προσωπική συνέντευξη στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Λευκοσία για την έκδοσή τη. Κατά την σημερινή συνάντηση, τέθηκαν επιτάπητο και άλλα θέματα που άπτονται των διμερών σχέσεων, ενώ συζητήθηκαν. Συζητήθηκαν εκτενώς και οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο.